για να κλείσουμε τη συζήτηση. Θα προσπαθήσω να μην πω πολλά, γιατί διανύουμε την πέμπτη ώρα, αν δεν κάνω λάθος, τη συζήτηση. Προσέρχομαι πάντα στα κοινοβουλευτικά όργανα με το δέοντα σεβασμό και κάποια συνέπεια όσοι μπορώ να έχω, με δεδομένο το συνολικό πρέγμα των υποχρεώσεων, και νομίζω ότι θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι δεν αρνήθηκα ποτέ να ενημερώνω το σώμα για τα θέματα τουλάχιστον της αρμοδιότητάς μου. Εξάλλου έχουν διατυπωθεί αρκετές ερωτήσεις και απλές και επίκαιρη προκειμένου προθέσει για το ζήτημα αυτό, και δόθηκαν απαντήσεις νομίζω, και θα συνεχίσουν να δίνονται όσο εξελίσσεται αυτή η υπόθεση, γιατί η υπόθεση του πολέμου στην Ουκρανία είναι η υπόθεση που εξελίσσεται. Έχουμε ξεπεράσει 100 μέρες και το συμμαχικό, το στρατόπεδο εν πάση περιπτώσει των συμμάχων, στο οποίο δεν σπέβουμε, δεν τα έχουμε, κύριε Δρίτσα, αλλά απλά ανταποκρινόμαστε στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ήδη τετελεσμένη ένταξή μας σε αυτό, για να το ξεκαθαρίσουμε γι' αυτό. Έχει αποφασίσει να συνδράμει την Ουκρανία στον αγώνα που δίνει, που κατά τους Ευρωπαίους, τουλάχιστον ένα συγκεκριμένο ποσοστό αυτό, είναι και αγώνας για την δημοκρατία, είναι αγώνας έναντι στον αναθεωρητισμό, όπου αναθεωρητισμός νοείται η βίαιη απόπειρα αλλαγής των συνόρων στην περιοχή. Σε αυτό το πλαίσιο τοποθετείται βασικά, όχι αποκλειστικά, αλλά βασικά ο αναθεωρητισμός. Είχα πει τέλος Φεβρουαρίου, σε μία αποστροφή του λόγου μου και όχι σε μία δήλωσή μου, όπως φυσικά εσφαλμένα διαστευλώθηκε από μερίδα του τύπου που έσπευσε να μου προσάψει πολλά, ότι δεν είναι καλή εποχή να μιλάς αρνητικά για την Τουρκία. Τέλος Φεβρουαρίου, μόλις είχε προκύψει η ρωσική εισβολή, μόλις είχε προσφερθεί η Τουρκία επιτηδίως να παίξει τον ρόλο του διαμεσολαβητή λόγω της σχέσης Ερντογάν-Πούτιν, και οι σύμμαχοι αφενός επενούσαν την Τουρκία για αυτή την πρωτοβουλία της, άλλο αν τελικά κρίθηκε μάλλον ατελέσφορη εκ του αποτελέσματος, και αφετέρου προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή και σταθερότητα στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, έσπευσαν να πούν και σε εμάς: κοιτάξτε κύριοι, πρέπει με τους Τούρκους να συνοήσετε. Τότε, εκείνη την εποχή. Στο πλαίσιο λοιπόν μιας 20άλυψης τοποθέτησης, στην οποία είπα επίσης, άλλο αν δεν βγήκε προς τα έξω, ότι εμείς θα συνεχίσουμε παρά τα αυτά να μιλάμε, να επικοινωνούμε τα εθνικά μας επιχειρήματα, να δουλεύουμε για την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων κτλ. Είπα και αυτό. Έκτοτε όμως έχουν περάσει 3-4 μήνες. Τώρα τον Ιούνιο μπορώ να πω ότι η θέση της Τουρκίας δεν έχει βελτιωθεί. Αντιθέτως, η επιμονή της να εγείρει αντιρρήσεις στην επικείμενη ένταξη στο ΝΑΤΟ Σουηδίας και Φιλανδίας δημιουργεί αρνητική στάση των συμμάχων αυτού του στρατοπέδου, εν πάση περιπτώσει, εναντίον της, και προβληματισμό. Άρα όλα είναι σχετικά και όλα εξελίσσονται, και μάλιστα με γοργούς ρυθμούς. Εκείνο που ποικίλει, εκείνο που διαφοροποιείται ανάλογα με τη συγκυρία, είναι ο βαθμός κατά τον οποίο εισακούγεσαι από τους συνομιλητές σου ή δεν εισακούγεσαι, ή υπάρχει ανταπόκριση μικρότερη ή μεγαλύτερη. Αυτή τη στιγμή, ξαφνικά, είπα σε μία πάλι τοποθέτησή μου σε ένα συνέδριο του εξωτερικού που συμμετείχα, 5 πράγματα σχετικά με την ποιότητα της συμμαχικής μας σχέσης με τους Τούρκους, αφού είμαστε σύμμαχοι στον ΝΑΤΟ, και ξαφνικά όλη η Ελλάδα ασχολείται. Έκανα μεγάλη εντύπωση αυτά που είπα. Εδώ και 3 χρόνια τα λέω. Με τον οποιοδήποτε συνομιλητή μου. Αλλά επειδή, εν πάση περιπτώσει, ήταν μια δημόσια τοποθέτηση, σε μια συζήτηση η οποία, αν θυμάμαι καλά, εκείνη τη στιγμή είχε να επεξεργαστεί το θέμα των τυχών αντιρρήσεων της Τουρκίας και μέχρι πότε θα διαρκέσουν αυτές όσον αφορά το θέμα της ένταξης Σουηδίας και Φιλανδίας στην Βορειοατλαντική Συμμαχία, ξαφνικά απέκτησε μια επικαιρότητα. Και οι απόψεις του Έλληνα Υπουργού προφανώς ελήφθησαν υπόψη σοβαρά. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό που κάνουμε, το κάνουμε συνεχώς, αδιαλείπτως, εντατικά, άλλοτε με μεγαλύτερο βαθμό επιτυχίας και ανταπόκρισης, άλλοτε με μικρότερο, ανάλογα με τη συγκυρία. Αλλά το κάνουμε. Και νομίζω ότι αυτή είναι η συνεπή στάση που πρέπει να δείχνει η ελληνική κυβέρνηση όσον αφορά την υπεράσπιση
των εθνικών θεμάτων. Για να μην μακρηγορώ, είδα ότι η συζήτηση πήγε να ευτελιστεί σε ένα επίπεδο του αν πραγματικά στείλαμε 40 ή 50 τεμάχια από το χ συγκεκριμένο τύπο πυρομαχικού ή όπλου, αν γίνανε πότε και πόσα δρομολόγια γίνανε, αν έπρεπε να στείλουμε 100 ή 200 ή 500, λες και είναι ένα θέμα αριθμητικής παράθεσης στοιχείων. Ευτυχώς δεν πήγε προς τα εκεί αποκλειστικά. Θεωρώ ότι αυτή ήταν λαθασμένη προσέγγιση. Δήλωσα διατεθειμένος να δώσω όλα τα στοιχεία, αλλά όχι στο πλαίσιο μιας ανοιχτής συζήτησης εξ αρχής. Είμαι έτοιμος να δεχθώ οποιαδήποτε προσωπία και να τα πούμε όλα. Προσέξτε όμως γιατί δεν το κάνουμε εδώ, γιατί δεν θα ήθελα να μην γίνει εδώ, γιατί πρέπει να υπάρχουν όρια. Το επιχείρημα εναντίον είναι ότι με αυτά που εισφέραμε ως ενίσχυση σε οπλισμό της Ουκρανίας, κινδυνεύουμε να αποδυναμώσουμε την εθνική άμυνα. Για να το αντικρούσω αυτό το επιχείρημα, θα πρέπει να παραθέσω δίπλα στον αριθμό του χ συστήματος, των χ πυρομαχικών που εδόθησαν, το συνολικό αριθμό του δυναμικού μας, προκειμένου να αποδείξω ότι αυτά που εδόθησαν είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό από το συνολικό μας δυναμικό σε αποθέματα, όπως εν πάση περιπτώσει είπα, του χ ψι ωμέγα πυρομαχικού. Ναι, αλλά αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει έτσι ελαφρά την καρδία και αβίαστα να δημοσιοποιείται προς πάσα κατεύθυνση. Δεν πρέπει να γίνεται τόσο εύκολα γνωστό τη σπάση. Αυτό λοιπόν ζήτησα από τους συναδέλφους να σεβαστούν και κατά τα άλλα από την πρώτη στιγμή, όπως και στο παρελθόν, δήλωσα ότι δεν θα υπάρχει κανένα θέμα όσον αφορά την ενημέρωση. Άρα δεν θα υπάρξει ούτε έλλειμμα ενημέρωσης, ούτε έλλειμμα διαφάνειας. Και επίσης δεν δέχομαι το αφήγημα ότι αποφασίζει για όλο ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εδώ υπάρχουν θεσμικά όργανα που έχουν τοποθετηθεί, υπάρχει δομή δυνάμεων που έχει εγκριθεί, υπάρχει μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα αμυντικού σχεδιασμού και δαπανών που έχει εγκριθεί, υπάρχει η στρατική ηγεσία που έχει τοποθετηθεί όσον αφορά τις ανάγκες και υπάρχουν και οι ευκαιρίες οι οποίες παρουσιάζονται κατά καιρούς και καλό θα ήταν η χώρα διά των αποφασιζόντων ή του Πρωθυπουργού, κυρίως του Πρωθυπουργού, να εκμεταλλεύονται αυτές τις ευκαιρίες όταν αυτές παρουσιάζονται όπως παρουσιάστηκαν όσον αφορά την απόκτηση των τριών μπελαρά που δεν κάλυψαν. Γιατί μένουν και άλλες αποφάσεις να ληφθούν, τις ανάγκες του πολεμικού ναρθικού, αλλά όπως και να το κάνουν αποτελούν μια σημαντική προσθήκη. Τι άλλο λέει το αφήγημα της αντιπολίτευσης? Ότι διαθέτουμε πράγματα που χρειαζόμαστε για την εθνική μας άμυνα και αποδυναμώνουμε, δημιουργούμε ιδίως κενό στα νησιά αν παραχωρήσουμε αυτά τα οχήματα μεταφοράς προσωπικού, τα BMB. Κοιτάξτε, εδώ μίλησαν και εκπρόσωποι της στρατιωτικής ηγεσίας, ο αρχηγός ΓΕΘΑ, ο αρχηγός ΓΕΣ και μετά από 10 λεπτά, 5 λεπτά, ο κύριος συνάδελφος, ο καλός συνάδελφος από τη Λέσβο, βγήκε και ρωτούσε πράγματα, προφανώς πράγματα τα οποία είχε συζητήσει με κάποιον αξιωματικό ή αξιωματικό από τη Λέσβο, σχετικά με θέσεις πυρομαχικών, αποθήκες, διατάξεις κτλ. Πέντε λεπτά αφού τοποθετήθηκαν οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων. Αν είναι δυνατόν δηλαδή, σε ανοιχτή συζήτηση. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι να αποκαλύψουμε τέτοιες πληροφορίες, ας αρκεστούμε στο σύστημα πληροφόρησης του ριζοσπάστη. Από μένα δεν θα γίνει τέτοιο πράγμα. Και για μένα, αν θέλετε την άποψή μου, θα γύρω θέμα στους αρχηγούς να δουν τι θα κάνουν με αυτό το ελβετικό τυρί που είναι το σύστημα πληροφοριών που διαρρέουν από τα επιτελεία ή από τις μονάδες σε κάθε επίπεδο. Αν είναι δυνατόν δηλαδή. Είναι ένα πρόβλημα. Το έδεσε ο κ. Λιανίδης πολύ σωστά. Ή μιλάνε όλοι, σε αυτή τη χώρα συμβαίνει αυτό, ή δεν μιλάει κανένας, σε άλλες χώρες συμβαίνει τ' άλλο και έτσι οποιοδήποτε σύστημα αντικατασκοπίας είναι άσκηση κενή, δεν έχει νόημα. Εδώ μιλάνε όλοι. Τα συζητάω στο καφενείο ποιοι οι αξιωματικοί, αναρωτιέμαι, ή οι υπαξιωματικοί του ελληνικού στρατού. Προς Θεού. Είναι σημείο ανησυχίας αυτό. Ναι, αλλά έχουμε πει αρκετά, κύριε Δρίτσα.
Έχουμε πει αρκετά και δεν σας έχουμε αρνηθεί, εν πάση περιπτώσει, τα στοιχεία. Αλλά όπως σας είπα, για να αποδείξω την επάρκεια ή το ότι έχει επαρκεί από θέματα για πολλές μέρες αγώνα και όχι τις προβλεπόμενες μόνο οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις, θα πρέπει να κάνω μια συγκριτική παράθεση στοιχείων. Τι δώσαμε, τι διαθέτουμε. Μόνο έτσι θα αποδειχθεί ευθαρσός. Διότι αν έχω 30 και δώσω τα 20, προφανώς έχω εγκληματίσει. Αν έδωσα 20 και έχω 10.000, προφανώς είναι μια μελιτέα ποσότητα. Συγκριτικά είναι όλα αυτά τα στοιχεία. Είναι στη διάθεσή σας. Έχω πει επανειλημμένως, αλλά και η αρχηγή, ότι δεν θα κάνουμε τίποτα που θα αποδυναμώσει κατά οποιοδήποτε τρόπο την αμυντική μας διάταξη. Όσον αφορά την ανταλλαγή των οχημάτων, φαίνεται αυτό σε αυτή την θέση, με αυτή τη θέση συμφωνεί αυτό το σημερινό δημοσίευμα στη Γερμανία. Προφανώς δεν θα έλεγα ότι κάνουμε τους δύσκολους, αλλά βάζουμε κάποιες προϋποθέσεις για αυτή την ανταλλαγή. Προφανώς θα πρέπει τα όποια οχήματα Μάρτερ να τύχουν κάποιας επιθεώρησης ελέγχου από δικούς μας αξιωματικούς. Προφανώς αυτό πρέπει να οργανωθεί. Προφανώς πρέπει να καταγραφεί η κατάστασή τους, οι παρεμβάσεις που τυχόν θα χρειαστούν, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί αυτή η ανταλλαγή με κάποιον χρονισμό όπως τον θέλουμε. Δηλαδή να τα αντικαταστήσουμε σχεδόν ταυτοχρόνως ή ταυτόχρονα ιδανικά. Δεν θέλουμε να αφήσουμε κενά στην επιχειρησιακή μας διάταξη όσον αφορά τα συγκεκριμένα οχήματα. Γιατί τα άλλα συστήματα, όπως σας είπα, τα οποία είναι αναπτυγμένα στην άμυνα των νησιών, δεν τα συζητάμε. Έχουν έρθει, μας τα έχουν ζητήσει, είναι γνωστό τι ζητάνε οι Ουκρανοί. Μπορώ να σας πω χώρες που ξεκίνησαν με φάρμακα, γάζες και τρόφιμα και τώρα δίνουν αντιπλοϊκούς πυράβλους. Δεν είμαστε εμείς ανάμεσα στες. Για να αποδείξω ότι είναι μια δυναμική εξέλιξη η εξέλιξη στρατιωτικής βοήθειας. Αλλά εμείς δεν τα δίνουμε και δεν τα δίνουμε για συγκεκριμένους λόγους, ότι έχουμε την απειλή υπαρκτή. Και γι' αυτόν τον λόγο δεν θέλουμε να τα αποστερήσουμε την αμυντική μας διάταξη. Ούτε τα αντιαεροπορικά των νησιών, ούτε τους αντιπλοϊκούς πυράβλους, ας έρθουν και ας μας τα ζητάν. Οποιοσδήποτε. Και το έχουμε καταστήσει αυτό σαφές. Το επαναλαμβάνω. Τώρα όσον αφορά τα οχήματα, αν υπάρξει αντικατάστασή τους με ένα σύστημα καλύτερο, όχι το πλέον σύγχρονο, αλλά σίγουρα πιο σύγχρονο από τα BNP. Τα οποία BNP το 2016 δεχθήκατε να πωληθούν και καλώς ελήφθη αυτή η απόφαση. Φανταστείτε 6 χρόνια μετά πόσο πιο φθαρμένα, σε πόσο χειρότερη κατάσταση θα είναι όταν παίρνατε αποφάσεις να πουληθούν για 35.000 το τεμάχιο το 2016. Άρα είναι, καλύπτουν τρύπες, αλλά δεν καλύπτουν ενδεχομένως όλες τις ανάγκες. Όταν δεν έχεις κάτι άλλο, θα καλύψεις την τρύπα. Όταν μπορείς να βρεις κάτι να το αντικαταστήσεις, τότε έχεις καλύψει μια ανάγκη. Τα Μάρτερ θεωρούμε ότι θα καλύψουν μια ανάγκη. Όμως ακόμα δεν είμαστε έτοιμοι να συμφωνήσουμε. Και μάλιστα, να το πω και αυτό, ήταν σήμερα να κάνω μια τηλεφωνική επαφή με τον Υφυπουργό Άμυνας Γερμανίας. Μάλλον έτσι όπως υπολογίζω ότι θα επιστρέψω στο γραφείο, αυτή η επαφή δεν μπορεί να γίνει σήμερα. Θα πρέπει να τεθεί για αύριο. Για να δούμε αυτούς τους επιμέρους όρους που θέλουμε να υπάρχουν συμφωνία, έτσι ώστε κάθε πλευρά να καλύπτεται. Επομένως, θεωρώ ότι είναι υπερβολικό το δημοσίευμα ότι προφανώς θέλει να πλήξει τον καγκελάριο Σόλτς, ότι αυτά μπορεί να παραδοθούν μετά το τέλος του πολέμου, αλλά σίγουρα δεν μπορούν να παραδοθούν αν εμείς δεν έχουμε εξασφαλίσει ότι θα αντικατασταθούν με όρους όπως τους θέλουν η στρατιωτική ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Και αυτή είναι η δική μας δουλειά, να διαπραγματευτούμε. Και σας είπα, έχει ακόμα αρκετά σημεία που πρέπει να συμφωνηθούν. Ναι, επί της αρχής συμφώνησε ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον καγκελάριο Σόλτς στο πλαίσιο της βοήθειας στην Ουκρανία. Αλλά από εκεί και πέρα μου ανατέθηκε, όπως ανατέθηκε στην ομόλογό μου του Γερμανικού Υπουργείου Άμυνας, να επεξεργαστούμε τους επιμέρους όρους για να καταλήξουμε στην τεχνική συμφωνία, έτσι όπως ικανοποιεί τις απαιτήσεις και τις δικές μας. Κοιτάξτε, νομίζω ότι πρέπει να έχουμε δώσει και δείγματα γραφής και να έχετε πιστεί ότι
Δεν εργαζόμαστε όλα αυτά τα χρόνια για να αποδυναμώσουμε την εθνική άμυνα κατά οποιοδήποτε τρόπο, αλλά για να την ενισχύσουμε. Και μπορώ να αποδείξω αρκετά σημεία στη διαδρομή αυτή, αφότου από όπου προέκυψε αυτό. Ασφαλώς και η καιρή είναι επικίνδυνη και πονηρή. Ασφαλώς. Και ασφαλώς πρέπει να βαδίσουμε πάρα πολύ προσεκτικά και μάλιστα σε εξελίξεις που τρέχουν κατά τρόπο ραγδαίο. Θεωρώ όμως ότι γενικά κάνουμε αυτό που πρέπει. Δίνουμε στοιχεία τα οποία δεν αποδυναμώνουν τη συνολική αμυντική μας δυνατότητα. Δίνουμε στοιχεία τα οποία συνολικά διαθέτουμε σε πολύ μεγάλες ποσότητες προκειμένου να μην διακινδυνευτεί καθόλου η συνολική αμυντική μας δυνατότητα. Και παράλληλα η ενημέρωση είναι αυτή που πρέπει. Σε αυτό θέλω να επιμείνω. Θεωρώ ότι δεν ξέρω πού θα οδηγήσουν τα πράγματα, αλλά θυμίζω ότι σε τρία κεφάλαια εξελίσσεται αυτή η βοήθεια σε αμυντικό υλικό. Τα πρώτα στοιχεία τα οποία αποδεσμεύθηκαν τους πρώτους δύο μήνες περίπου της αντιπαράθεσης, τα επιπλέον πυρομαχικά ενός συγκεκριμένου διαμετρήματος για το πυροβολικό, τα οποία αποδεσμεύθηκαν περίπου το διάστημα Απριλίου και Μαΐου, και τώρα το ζήτημα των μεταφορικών που έχει ανακύψει, τα οποία όμως δεν θα αποδεσμευθούν αν δεν συμβούν αυτά που έχω περιγράψει. Όσον αφορά δε τα άλλα συστήματα, ζητείτε από μας να εισφέρουμε και θα συνεχίσει να ισχύει αυτή η κατάσταση. Εφόσον όμως κρίνουμε ότι δεν μπορούμε να τα αφαιρέσουμε από τη συνολική δομή της αμυντικής μας διάταξης, δεν θα το κάνουμε. Και θα ζητηθούν 100 φορές, 100 φορές θα πούμε γι' αυτόν τον λόγο και γι' αυτόν και γι' αυτόν δεν μπορούμε να το κάνουμε. Αυτή είναι η θέση μας και αυτή θα παραμείνει. Σας είπα, πολλές χώρες βρήκαν την ευκαιρία να αντικαταστήσουν παλιό και παλαιωμένο εξοπλισμό. Και δεν υπάρχει καμία αμφιβολή ότι πολλές πρώην ανατολικές χώρες βρήκαν ευκαιρία να αντικαταστήσουν παλαιά σοβιετικού τύπου οπλικά συστήματα. Αν η κάθε χώρα διαπραγματευτεί συμφέροντες όρους ανταλλαγής, μπορεί και να το κάνουν. Και παράλληλα να εισφέρουν και στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, αφού οι Ουκρανοί αυτά θέλουν, γιατί με αυτά νιώθουν εξοικειωμένοι. Δεν θέλουν μόνο αυτά, αλλά με αυτά νιώθουν εξοικειωμένοι. Θα χρειάζονται μικρότερο χρόνο εκπαίδευσης, θα μπουν κυριολεκτικά μέσα στα BNB και θα τα χρησιμοποιήσουν. Αλλά από εκεί και πέρα είναι ζήτημα κάθε χώρας πώς θα το διαπραγματευτεί. Και δεν έρχομαι να πω ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα στην εξέλιξη αυτών των συμφωνιών. Διαβάζω ότι, ξέρω εγώ, έχουν οι Πολωνοί, ξέρω εγώ, κάποιο θέμα με το πόσο γρήγορα εξελίσσεται αυτά που έχουν συμφωνήσει αυτοί. Γι' αυτό διαπραγματευόμαστε. Για να μην έχουμε εμείς τέτοιου τύπου προβλήματα, αλλά γιατί και για το δικό μας περιβάλλον ασφαλείας πρέπει να διασφαλίσουμε κάποιες προϋποθέσεις. Να μην υπάρξει κενό. Κανένα κενό. Μια και μιλάμε με στρατιωτική ολογία. Επιχειρησιακό κενό, κανένα. Αυτή είναι τουλάχιστον η δική μας προσέγγιση. Ας λοιπόν έχουμε επίγνωση, για να μην μακρηγορώ, των ορίων αυτής της συζήτησης. Ας έχουμε επίγνωση ότι για να υπάρξει πλήρη ενημέρωση θα πρέπει να μιλήσουμε για συνολικά αποθέματα και συνολικές δυνατότητες. Και εγώ δεν θέλω αυτή τη στιγμή να γίνει αυτό στο πλαίσιο μιας ανοιχτής συζήτησης. Εγώ, αν θέλετε αυτή τη διαστροφή, επιλείψιμο ή όχι, αυτό επιλέγω να κάνω. Αλλά απ' την άλλη δεν αρνούμε να σας πω πολύ συγκεκριμένα και πολύ λεπτομεριακά τι έχει δοθεί, και από εκεί και πέρα κάνω μία ευχή περισσότερο. Φερθούμε όλοι, και δεν αναφέρομαι στους συναδέλφους, όλοι όμως όσοι ασχολούμαστε περί την εθνική άμυνα, με την δέουσα υπευθυνότητα, έτσι ώστε να μην είναι κάθε πληροφορία προσβάσιμη στον οποιοδήποτε. Είναι πολύ βασικό αυτό. Πάρα πολύ βασικό αυτό. Και η προτροπή αυτή αφηθύνεται περισσότερο, μια που μου δίνεται αυτό το βήμα, στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, τα οποία δεν μπορούν να συζητάνε και να παίρνουν τηλέφωνο και να διοχετεύουν, ψάξε αυτό, δες εκείνο, γιατί ισχύει αυτό, μήπως ισχύει το άλλο κτλ. Σε αυτό πρέπει να νομίζω είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Δεν ξέρω, εγώ πάντως
Δεν το ξέρω. Απλά εκφράζω την ευχή να μιλάμε λιγότερο για αυτού του είδους τα θέματα. Ιδίως τα στελέχη. Έτσι. Αυτή την ευχή εκφράζω κλείνοντας. Και από εκεί και πέρα, όπως σας είπα, το πλαίσιο που περιέγραψα νομίζω ότι πρέπει να καλύψει το ζήτημα. Όσον αφορά δε τη γενικότερη συζήτηση με την παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών, φαντάζομαι ότι θα γίνει και αυτό. Αλλά επειδή προφανώς εδώ το ζήτημα που θα συζητούσαμε σήμερα θα ήταν η παροχή αμυντικής βοήθειας με τα συγκεκριμένα επιμέρους ζητήματα, νομίζω ότι αρμοδιότερο σε μου δεν υπάρχει. Για την πορεία των διαπραγματεύσεων και του πολέμου και των διμερών σχέσεων με την Τουρκία και τις διπλωματικές προσπάθειες, ασφαλώς ο κύριος Δένδιας είναι ο αρμοδιότερος. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα συστήματα, νομίζω ότι δόθησαν απαντήσεις και θα συνεχίσουν να δίδονται με τον προσήχοντα όμως πάντα τρόπο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ για την τελική τοποθέτηση τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Ναι, παρακαλώ. Μια ερώτηση πολύ σύντομη. Κύριε Υπουργέ, δεν θα επανέλθω. Ανοίξτε το μικρόφωνο λίγο. Λοιπόν.